Ό,τι θέλετε. Πείτε μας, ξεκινάμε από εσάς. Τι λέω, τι έχει το μενού σας. Πάμε στην εκπομπή, η οποία κράτησε μόλις 3 μέρες. Okay. Ούτε μια εβδομάδα δηλαδή. 3 μέρες. Ούτε εδώ μόνο. Δεν άντεξε να είναι απέναντί μας. Τη φάγαμε κι αυτή. Δεν πειράζει το κορίτσι, την αγαπάμε όμως. Πάμε να δούμε τι έγινε με τον τηλεοπτικό σταθμό Open και το θρίλερ το οποίο δημιουργήθηκε με την εκπομπή της Έλενα Σαβαλιά, της συζύγου του Μάρκου Σεφερλή. Βγήκε στον τηλεοπτικό σταθμό Open και όπως βγήκε έτσι και εξαφανίστηκε. Δεν την πήρε κανείς χαμπάρι. Έτσι πες είναι μας. Με την ηθοποιό και παρουσιάστρια για 3 ημέρες έστω. 3 μέρες πήρε τον τίτλο της παρουσιάστριας όμως. Σωστό. Ήταν και συμπαρουσιάστρια με τον Μάρκο Σεφερλή στο Μέγκα. Το είχα ξεχάσει αυτό. Σωστά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η Έλενα Τσαβαλιά, σύμφωνα με πληροφορίες, με δική της απόφαση παραιτήθηκε από το Open. Άλλες πληροφορίες λένε ότι το Open έκοψε την Έλενα Τσαβαλιά για τα νούμερα τηλεθέασης. Η ίδια όμως τοποθετήθηκε. Είναι ένας άνθρωπος που βγαίνει, μιλάει, δεν κρύβεται από τους δημοσιογράφους. Έκανε ανάρτηση στο Instagram και στην ουσία ταχώνει στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Τι λέει, δηλαδή. Λέει χαρακτηριστικά. Επειδή έχουν αρχίσει και γράφονται ιστορίες επιστημονικής φαντασίας, η αλήθεια είναι ότι αποχώρησα από τα μεσημεριάτικα, ήταν ο τίτλος της εκπομπής. Επειδή κάποια πράγματα δεν ήταν όπως θα τα ήθελα και όπως θα τα θέλατε κι εσείς, κρίνοντας από τα μηνύματά σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς που στάθηκαν δίπλα μου. Το μεγαλύτερο ευχαριστώ όμως είναι για τους δικούς μου ανθρώπους. Λέει η Έλενα Τσαβαλιά. Δηλαδή στην ουσία αυτό που λέει είναι ότι άλλα πράγματα της είπαν ότι θα κάνει στην εκπομπή και άλλα τελικά έκανε. Αυτό που γνωρίζω εγώ και το δικό μου ρεπορτάζ είναι ότι ενοχλήθηκε ιδιαιτέρως από τις τοποθετήσεις προϊόντων που έπρεπε να κάνει στην εκπομπή της, που ήταν παραπάνω τηλεοπτικός χρόνος από αυτό της παραγωγικής εκπομπής, έτσι. Από αυτό το κομμάτι είναι, που λέμε, ας πούμε, του αέρα των συνεντεύξεων και της κοινωνικού χαρακτήρα που ήθελε να έχει. Κατάρα στο τηλεοπτικό του πρόγραμμα, μεγάλη κατάρα, ο κόσμος δεν το ακολουθεί. Και να πούμε κάτι, ο κόσμος έχει βαρεθεί το ψέμα. Και ενώ το ψέμα, όχι ότι έλεγε το κορίτσι ψέματα. Και δεν αναφέρομαι στην Έλενα. Σε όλο αυτό το ψεύτικο. Το ψεύτικο. Δεν υπάρχει η αλήθεια. Μιλήστε με τη γλώσσα της αλήθειας. Δείξτε την πραγματικότητα. Δείξτε την αλήθεια. Έχετε μπει σε ένα τρυπάκι ότι ζούμε σε άλλο κόσμο. Όχι κύριε, ζούμε στην Ελλάδα. Βιώνουμε πράγματα, καταστάσεις. Έτσι. Φτάνει αυτό ότι ζούμε σε έναν πλασμένο εντελώς διαφορετικό κόσμο. Προσπαθούν να φέρουν τον κόσμο στη τηλεόραση για να τον απομακρύνουν από τα προβλήματά του. Μα δεν είναι αυτά τα πράγματα όμως. Πάμε να κάνουμε μια βόλτα. Ο κόσμος θέλει μια ειλικρίνεια, βρε παιδιά. Το βλέπω εγώ πως συζητώ και με βλέπουν κάθε μέρα. Ότι συγκεκριμένη εκπομπή στήθηκε πάρα πολύ. Είναι, παιδιά, αυτά που λέμε σας αρέσουν και λένε συνεχίστε έτσι. Βαριά, κάποια χαλάνε την ψυχολογία. Κύριε Μαυρούτσος, το βλέπατε την κυρία Τσαβαλιά, προλάβατε τι δείτε. Το ξέρατε ότι κάνει εκπομπή. Ούτε καν το ήξερα. Στήθηκε πάρα πολύ γρήγορα συγκεκριμένη εκπομπή. Ήταν αρκετά πρόχειρη, δεν κατάφερε να περάσει. Πρόχειρο, βλέπω κάτι σκηνικάρες που θα είχαν ταΐσει τη μισή Ελλάδα. Σκηνικό, σε παρακαλώ πολύ. Βλέπεις σκηνικό γρήγορο, είναι αυτό. Σκηνικάρα εδώ πέρα, πλατό. Το σκηνικό δεν κάνει διαφορά, έχει φάει. Άλλο είναι το πλατό, αυτό κάνει όμως, είχαν ταΐσει 20.000 οικογένειες το Πάσχα. Έτσι. Με την αξία του σκηνικού αυτού. Και στην πρώτη εκπομπή τον άντρα σου καλείς. Έτσι έκανε νούμερα όμως. Έκανε νούμερα στην πρώτη εκπομπή, έκανε 10% το μεγαλύτερο νούμερο που έκανε. Και μετά έρθει το 2. Mm-hmm. Πάμε, από το 10 στο 2. Δεν έμεινε εκεί και ο Μάρκος εκεί να κάνετε καμιά δουλίτσα. Κύριε του Όπεν, την κόψατε που την κόψατε, τι έφυγε το κορίτσι. Πείτε και στον Μάρκο, έλα Μάρκο μου εδώ. Τόσα χρήματα μοιράζετε, δώστε τουλάχιστον να πιάσουν και τόπο. Ρεκόρ Γκίνες πάντως. Τόσο γρήγορη. Αυτές οι εκπομπές που έχω πει με ρεκόρ Γκίνες είναι τη Άννα Δρούζα στο Sky. Μία εκπομπή. Ναι. Και μετά έρχεται η Τσαβαλιά. Δεν νομίζω να είναι κάποια. Παραλίγο να έκανε να ξεπερνούσε το ρεκόρ τη Δρούζα. Εδώ κανονικά δεν μπορούν να καλέσουν το ρεκόρ Γκίνες στο βιβλίο. Τουλάχιστον αφού έγινε η προσπάθεια να μπουν και μέσα. Σωστό και αυτό. Έτσι. Γιατί. Εδώ μπαίνουν και άλλε. Πόσε μακαρονάδε έφαγε. Ο άλλο έφαγε και φτεδάκια. Δεν του κόψανε σε μία μέρα την εκπομπή. Και σε 3 μέρε. Πάμε μια βόλτα στο μακελιό.